Και ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας στη δεύτερη συνεδρίαση, όπως ακριβώς ορίζει η εγκύκλιος πολιτικής προστασίας και του Υπουργείου, για την συνεδρίαση του συντονιστικού τοπικού οργάνου, του ΣΤΟ δηλαδή, του Δήμου Ορδέας. Θέλω να ευχαριστήσω την κάθε μια και τον καθένα από εσάς προσωπικά, να ευχηθώ χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη σε όλους σας και να πω ότι, όπως ακριβώς ορίζει η εγκύκλιος, θα πρέπει στη δεύτερη συνεδρίαση να ασχοληθούμε με την θεματική, με το θεματικό προγραμματισμό, την πρόγνωση των πραγμάτων που πρέπει να κάνουμε σε το επόμενο διάστημα, αλλά ταυτόχρονα να πούμε δύο κουβέντες και για το τι μεσολάβησε στο 15ήμερο αυτό, στο οποίο βρεθήκαμε πριν από 15 μέρες και συνεννοηθήκαμε για κάποια ζητήματα. Δεν ξέρω γιατί για δεύτερη φορά δεν υπάρχει πρόσωπος της περιφέρειας της Μακεδονίας. Μίλησα με τον κύριο Ασφανίδη, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι. Θα συνεννοηθούμε όμως για να ενημερώσουμε για ό,τι ενέργειες χρειάζονται ώστε να υπάρχει ο συντονισμός ο κατάλληλος που χρειάζεται για τα περαιτέρω. Πρέπει να σας ενημερώσω σχετικά με τις ενέργειες που έκανε το τμήμα μας για την αντιπυρική περίοδο. Φρόντισε για τη δημοσίευση δύο ανακοινώσεων στη σελίδα του Δήμου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης φωτιάς σε δημοτικές, δασικές και κουβεντικές εκτάσεις κατά τη χρονική περίοδο 1η-5η έως 31 του 2022, καθώς και την ενημέρωση των ιδιωτητών για την υποχρέωση του καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρώτης πυρκαγιάς ή ταχύτητας επέκτασής της και τις σχετικές οδηγίες καθαρισμού, όπως ας πούμε κλάδεμα, αποψήλωση, απομάκρυνση κατηλημένων καυστών ή αντικειμένων κλπ. Την ανωτέρα ανακοίνωση απέστειλε και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου για την τυχοκόλληση στα κοινωνικά καταστήματά τους και σε όποιο άλλο σημείο τυχισμού κρίνουν σκόπιμο. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους. Σήμερα πραγματοποιούμε, όπως αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος, το δεύτερο στόχο που αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Τα θέματα έχουν σχέση με την προετοιμασία για τη νέα αντιπυρική περίοδο του 2022. Τα θέματα αυτά αφορούν την ενημέρωση του κοινού, λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. Εμείς ως Δήμος κάναμε κάποιες προετοιμασίες ώστε να είμαστε έτοιμοι και σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο των Μηχανημάτων όλα τα μηχανήματά μας βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σε ετοιμότητα και αναφέρομαι για μηχανήματα του έργου, μηχανήματα έργου, grader, GCB, 4x4. Διαθέτουμε δύο υδροφόρες 10 κυβικών μέτρων η κάθε μία, τα οποία μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς σε συνεργασία όπου μας ζητηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ζητήσαμε με έγγραφο δήμαρχος προς την πολιτική προστασία και προς το στρατό να συνδράμουν για αυτή σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να μας διαθέσει ένα grader για ένα μήνα, το οποίο θα συμβάλλει και αυτό για να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες, όπως επίσης είμαστε σε διαδικασία, νομίζω, στη διαδικασία να μισθώσουμε και έναν ιδιώτη που και αυτός θα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθειά μας. Και πάντοτε ο ρόλος μας όταν υπάρχει δασική πυρκαγιά, γνωρίζετε, είναι υποστηρικτικός προς τις εντολές που θα πάρουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία.